Ρωσία, να δούμε ένα δικό μας. Να δούμε τι κάνει στη Ρωσία. Αλλά να του κάνουμε και δύο ερωτήσεις. Τι πληροφόρηση υπάρχει εκεί, βρε παιδί. Φυσικά, είναι ο Μανούσος Σύφος Στρατουδάκης. Από την Κρήτη. Ακριβώς, από τα όμορφα Χανιά. Ο οποίος βρίσκεται στη Ρωσία τους τελευταίους τρεις μήνες ως ερωτικός μετανάστης, Νίκο. Γιατί το καλοκαίρι η καλή του ρωσικής καταγωγής έκανε διακοπές στα Χανιά. Γνωρίστηκαν, γιατί εκείνος είναι σεφ σε πολλά μαγαζιά. Η Αγία Πετρούπολη είναι. Ακριβώς. Και τώρα βρίσκεται εκεί, μαζί με την καλή. Α, και πέσαμε και σε μια βόλτα, μια εκδρομή σχολείου. Βλέπουμε παιδάκια τα οποία γυρνάνε. Πολύ καλημέρα. Καλημέρα, Μανούσο μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλησπέρα. Βασικά, εδώ είναι μεσημέρι πλέον. Είναι μεσημέρι, ναι, μεσημέρι. Ναι. Και να πούμε ότι προσφέρεις και φαγητό σε ηλικιωμένους. Υπάρχει και ένας εθελοντικός οργανισμός. Μαγειρεύεις ελληνικές γεύσεις. Και όχι μόνο. Ερωτεύονται το ελληνικό φαγητό οι Ρώσοι. Δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα. Αυτό ακριβώς συνέβη. Ειδικά στο event. Πάθανε πλάκα ακόμα και με απλές γεύσεις που εμείς τις θεωρούμε, ας πούμε, δεδομένες. Όπως είναι μια σούπα φακές, ξετρελάθηκαν. Τρελάθηκαν με τις φακές. Αυτό το απλό φαγητό που έχει μεγαλώσει τόσες και τόσες γενιές, ρε φίλε. Πού να τους δώσεις και μουσακά. Αυτό ακριβώς. Όχι, φάγανε και το μουσακά τους. Φάγανε και το μουσακά τους. Τρελάθηκαν οι άνθρωποι. Απλά δεν μπορώ να φανταστώ αν τρώγανε κάτι, ας πούμε, πιο ιδιαίτερο, κάτι κριτικό, κάτι... Εκπαίδευση σιγά-σιγά, μην τους τρελάνεις, μην τους πας από τις φακές στο οφθό, το αντικριστό. Μην τους πας στο αντικριστό. Να υπάρξει ένα μεσοδιάστημα. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε, εκεί για τον πόλεμο που γίνεται, δεν θέλω να τοποθετηθείς πολιτικά και δεν θέλω να σου πω με ποιον είσαι, ποιον δεν είσαι, αυτό θα τα κρίνουν άλλοι. Εκεί που είσαι τώρα, στην Αγία Πετρούπολη, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις. Που με λαμπρό πολιτισμό και ζωή και τα λοιπά. Για τον πόλεμο τι μαθαίνετε, τι βλέπετε? Θα σου πω από τη δικιά μου εμπειρία, έτσι πάνω κάτω όπως κυκλοφορώ, ας πούμε, τι βλέπω. Βλέπω όλες τις πάσες ανθρώπων. Θα δω και τον άνθρωπο, ας πούμε, που πανικοβάλλεται με την όλη κατάσταση και σκέφτεται, ας πούμε, να φύγει από τη Ρωσία. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι όπως είμαι εγώ που δεν σκέφτομαι τα αρνητικά και προσπαθώ να κάνω ό,τι πιο θετικό γίνεται, να δείξει αλληλεγγύη και να... Θα τελειώσει κάποια στιγμή το δράμα του πολέμου, παιδί μου, και η ζωή, καλώς ή κακώς, θα συνεχιστεί. Υπάρχουν ναι, και οι δύο εκδοχές, τέλος πάντων. Έχω παρατηρήσει και στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, ότι γίνονται αυτά τα κλασικά σκηνικά του τύπου να πάμε να πάρουμε ζάχαρη γιατί θα ακριβήνει, ναι, αυτά που βλέπαμε. Ναι, ακριβώς αυτό, ναι, ακριβώς αυτό που κάναμε και εμείς παλιότερα τους προηγούμενους μήνες. Υπάρχουν οι ψύχρεμοι, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι πανικοβάλλονται. Αυτό. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει φασαρία. Να σε ρωτήσω κάτι, η αίσθηση του κόσμου εκεί, επαναλαμβάνω, δεν ρωτώ πολιτικά, δεν θα το έκανα. Γιατί είναι και ευαίσθητες οι ώρες. Αλλά ο κόσμος, όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, περίμενε να κρατήσει μία μέρα, δύο μέρες. Υπήρχαν κάποιοι που περίμεναν ότι θα κράταγε πολύ περισσότερο. Το λέω γιατί πλησιάζουμε στο μήνα. 24 μέρες σήμερα. Ναι. Ειλικρινά δεν γνωρίζω καθόλου, γιατί προσπαθώ όσο γίνεται να αποφεύγω το ζήτημα και να ασχολούμαι με θετικά πράγματα. Καλά κάνεις. Πραγματικά δεν γνωρίζω. Δηλαδή δεν έχω καλή αίσθηση του τι ακριβώς γίνεται. Και πολύ καλά κάνεις. Εσένα η δουλειά σου είναι να μαγειρεύεις ωραίες φακές. Εξαιρετικό μουσακά. Εγώ μέσω της μαγειρικής η δουλειά μου είναι να ενώνω τον κόσμο. Από εκεί και πέρα. Μόλις βάλεις και Κρήτη μέσα, το έχουμε. Ξέρεις, η Κρήτη μέχρι πέρυσι ήταν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς των Ρώσων για διακοπές. Πάντως πήρα πάρα πολύ αγάπη. Τους είδα δηλαδή ότι δέχονται τους Έλληνες, μας θεωρούν αδελφόλαο, ας πούμε. Το είδα πολύ. Ορθόδοξοι είμαστε, αδέλφια είμαστε. Κάποιες πολιτικές που μας χωρίζουν, οι πολιτικές έρχονται και αντιπαρέρχονται. Έτσι, ιστορική δεσμή. Οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με την πολιτική. Οι άνθρωποι είναι ζεστοί, πολύ ζεστοί. Καρδιά. Το μυστικό είναι καρδιά και ψυχή, φίλε. Λοιπόν, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Εγώ. Καλημέρα. Παρακαλώ το καθήκον σας. Ένα βίντεο το οποίο έχει.